στη συνάδελφο μας, τη Μιλίτσα, την πολεμή του. Μιλίτσα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ευτυχώς χθες το βράδυ η νύχτα κύλησε ομαλά. Κύλησε ομαλά, Στέλλα, χθες βράδυ νύχτα για τους κατοίκους της Χλώρακας. Ήταν, θα λέγαμε, μια νύχτα ήσυχη, αλλά και μια νύχτα ανήσυχη. Μια νύχτα ήσυχη υπό την έννοια ότι δεν σημειώθηκε κανένα έκτροπο από αυτά που είχαν διαδραματιστεί τα προηγούμενα δύο βράδια. Και ανήσυχη γιατί οι φίλοι ήσυχοι κάτοικοι του χωριού ανησυχούν μήπως επαναληφθούν τέτοια επεισόδια στο χωριό τους. Να πούμε ότι. Υπάρχουν πληροφορίες, Μιλίτσα, επάνω αυτό που λες. Υπάρχουν πληροφορίες από τους κατοίκους ότι μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε άλλο επεισόδιο? Όχι. Μάλιστα. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Τουλάχιστον σε εμάς δεν έχουν φτάσει τέτοιες πληροφορίες. Υπάρχει αυξημένη αστυνομική φρούρηση στην περιοχή. Χθες βράδυ ήταν πολυάριθμη δύναμη της αστυνομίας από τις αστυνομικές διευθύνσεις Πάφου, Λευκοσίας, Λεμεσού, ομάδες της ΜΑΘ, τις ομάδες ΔΙΤΑ του αρχηγείου. Έγιναν 150 έλεγχοι σε οχήματα. Και έγιναν επίσης καταγγελίες σε 15 οδηγούς. Συνελήφθηκαν, Στέλλα, 5 πρόσωπα, νεαρά πρόσωπα, ηλικίες από 20 μέχρι 25 ετών. Τα δύο είχαν σχέση με κατοχή ναρκωτικών και τα άλλα 3 πρόσωπα για κατοχή μαχαιριών, άλλων αιχμηρών αντικειμένων, ροπάλων, ακόμα και φωτοβολίδων. Τα 5 αυτά πρόσωπα οδηγήθηκαν στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό. Τα 4 από αυτά κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθερα. Ενώ το 5ο παραμένει, ενώ ένας από αυτούς παραμένει στην αστυνομική διεύθυνση για περαιτέρω ανακρίσεις. Επίσης, να πούμε ότι αναμένεται αυτή την ώρα να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου και ο 47χρονος, φερόμενος ως αρχηγός των Σύρων, ο οποίος είχε κάνει, όπως θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, εκείνες τις εμπριστικές δηλώσεις για αντίπεινα. Ο άνθρωπος αυτός εκκρεμούν εναντίον του ανθρώπου αυτού 2 εντάλματα σύλληψης. Για αυτά τα εντάλματα είναι που θα αναμένεται να κατηγορηθεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου και θα αποφασίσει το δικαστήριο κατά πόσο θα θετεί ελεύθερος ή όχι. Μιλίτσα, είπες εκκρεμούν 2 εντάλματα. Συνελήφθη και εκδόθηκαν ακόμη 2 εντάλματα δηλαδή? Όχι, το έναν ένταλμα εκκρεμούσε μία εβδομάδα, είχε εκδοθεί μία εβδομάδα πριν τα επεισόδια για κλοπή καλουπιών από περιφραγμένο χώρο. Μάλιστα, είχε και σχετική μαρτυρία στα χέρια της για αυτή την υπόθεση η αστυνομία. Αλλά αμέσως μετά αυτές από τις δηλώσεις του, αμέσως εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τις δηλώσεις που μιλούσε για αντίπεινα. Είναι αυτά τα 2 εντάλματα σύλληψης και γι' αυτά αναμένεται να κατηγορηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου και όπως προανάφερα θα αποφανθεί το δικαστήριο κατά πόσο θα φεθεί ελεύθερος ή θα παραμείνει υποκράτηση. Οδηγήθηκε τώρα λοιπόν, αναμένουμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Εμείς κρατάμε, Μιλίτσα, ότι επικρατεί ηρεμία, ανησυχία μεν, αλλά ηρεμία στην κοινότητα. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι η αυξημένη αστυνομική παρουσία δεν είναι μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 24ωρου. Βρίσκονται υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, οικία του Κοινοτάρχη, οικία συγγενικών του προσώπων στη Χλώρακα. Και όχι μόνο Χλώρακα, αλλά υπάρχει αστυνόμευση και στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Για αποτροπή παρόμοιων τέτοιων επεισοδίων. Υπάρχει έτσι και ένα παράπονο από τους κατοίκους της Χλώρακας. Λένε, εντάξει, δεχόμαστε και χαιρόμαστε που είναι εδώ κοντά μας η αστυνομία για να μας προστατεύσει. Όμως θα μπορούσαν όλα αυτά τα προβλήματα να είχαν αποφευχθεί εάν λαμβάνονταν από τις αρμόδιες αρχές της δημοκρατίας όλα εκείνα τα μέτρα για να μην φτάναμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Λοιπόν, το κρατάω αυτό, Μιλίτσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν και θα πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του αρχηγείου της αστυνομίας, τον κύριο